πίσω το όνομα του φεστιβάλ, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Όλοι μιλούσαν για εσάς. Πολλοί ήρθανε μόνο για εσάς στο φεστιβάλ. Πείτε μας οπότε λίγα λόγια για το φεστιβάλ. Κοίτα, το φεστιβάλ έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε που είχα έρθει εγώ τελευταία φορά και είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι δηλαδή ο κύριος Ειπίδης κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Με πολύ καλό πρόγραμμα. Και έτσι αλλιώς είναι ένας άνθρωπος που ζει για το σινεμά και έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό. Θεωρείτε ότι οι υλικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός κινηματογράφος και γενικότερα η ελληνική κοινωνία πιέζουν σε μια κατεύθυνση που αναζητά περισσότερο την ποιότητα παρά τη φανφάρα και την ποσότητα? Εγώ θα έλεγα ότι ο κινηματογράφος ψάχνει πια την αλήθεια και όχι το ψέμα στο οποίο ζούσαμε τόσα χρόνια. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να αναλύσουμε και να κρίνουμε τις αρνητικές πλευρές της οικογένειας παύλα κοινωνίας, ούτως ώστε να την καλυτερεύσουμε. Την οικογένεια θα πρέπει ουσιαστικά να την αναδομήσουμε. Και εν τέλει, η οικογένεια, σαν μικρογραφία της κοινωνίας, είναι πάρα πολύ εύκολο και προσιτό παράδειγμα για να μιλήσει για κάτι μεγαλύτερο. Κάποια λόγια υποστηρικτικά προς τους νέους Έλληνες δημιουργούς και ηθοποιούς? Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουν την ανάγκη τους και να είναι ειλικρινή σε αυτό. Και η δικιά μου δεν είναι και μεγάλο προϋπολογισμό. Το θέμα είναι αυτό που θες να πεις, η ανάγκη σου να είναι ειλικρινής και να προσπαθείς να την επικοινωνήσεις με τον κόσμο, να μην αφορά μόνο εσένα. Οπότε νομίζω ότι απλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.